επιχειρήσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά με κλίμα, η στροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά παραμένει το ζητούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως αποτελεί αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα. Και ένα τέτοιο επιτυχημένο παράδειγμα θα δούμε στο ρεπορτάζ. Η ελληνική εταιρεία που πρωτοτύπησε σε παγκόσμιο επίπεδο εισάγοντας τη χρήση της φυσικής γλυκαντικής ουσίας στέβια στα αναψυκτικά της, συνεργάζεται στενά με τους παραγωγούς της πατρίδας μας και διεκδικεί επάξια μερίδιο της αγοράς από τους κολοσσούς του χώρου. Ξεκινήσαμε τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα το 2011. Το 2012 ξεκίνησε η παραγωγή Green Cola στην Ελλάδα, η πρώτη μορφή. Ήδη είμαστε 7 χρόνια στην αγορά και το 2017 τον Απρίλιο συνεργαστήκαμε με τη Λαμία Στέβια του Συνεταιρισμού, που ήταν μια πρώτη συνεργασία με τον πρωτεϊνή τομέα παραγωγή στέβια στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μια επιτυχημένη πορεία από τώρα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Μικρού Χρηματιστηρίου στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης, καθώς και το μοναδικό διατροφικό προφίλ του αναψυκτικού. Πιστεύω για ένα κύριο χαρακτηριστικό ότι έχει 0 θερμίδες. Δηλαδή είναι γνωστή για αυτό που δεν έχει, για τις θερμίδες της. Είναι κατάλληλη για ανθρώπους που κάνουν δίαιτα και για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν τις θερμίδες στη διατροφή τους. Έλατε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όταν η επιχειρηματικότητα